Χαίρετε. Στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να καταρρύψω ένα μεγάλο ψεύδος που έχει επικρατήσει για όλους τους μεγάλους πρωταγωνιστές και αγωνιστές της Επαναστάσεως του 1821. Ποιο είναι αυτό το ψεύδος? Ότι όλοι τους ήταν κάτι κατατρεγμένοι, καταπιεσμένοι υπόδουλοι στους Οθωμανούς, ενώ η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Και εξηγώ αμέσως τώρα. Πώς ήταν κατατρεγμένος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τη στιγμή που η οικογένειά του και ο ίδιος από τον 16ο αιώνα ακόμα ήταν σε αδιάκοπο πόλεμο με τους Τούρκους? Πώς ήταν κατατρεγμένος και υπόδουλος ενώ είχε καταφύγει στη Ζάκυνθο και κατατάχθηκε στον Αγγλικό στρατό, όπου έφτασε και μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη? Στην ουσία ήταν δηλαδή ένας αξιωματικός του Αγγλικού στρατού με καριέρα. Πώς ακριβώς ήταν κατατρεγμένος και υπόδουλος ο Γεώργιος Καραϊσκάκης από τη στιγμή που ήταν στην σωματοφυλακή του Αλίπασα, όπου τον είχε στην αυλή του στα Ιωάννινα και εκεί του έμαθε τη στρατιωτική τέχνη, γράμματα, γραφή και τα λοιπά? Πώς ήταν υπόδουλος ενώ μπορούσε να βοηθήσει τη ρωσοκρατούμενη Λευκάδα όταν αντιμετώπιζε το κίνδυνο επίθεσης από τον Αλίπασα? Πώς ήταν υπόδουλος ο Αθανάσιος Διάκος όταν από τα 17 του, πολύ πριν την έναρξη της Επαναστάσεως, ήταν στα βουνά με διάφορες ομάδες καπεταναίων και πολεμούσαν συνεχώς τους Τούρκους? Πώς ήταν υπόδουλος ο Οδυσσέας Αντρούτσος όταν από νεαρή ηλικία ο Αλή Πασάς τον πήρε κοντά του και φρόντισε να σπουδάσει στο στρατιωτικό σχολείο που είχε στην αυλή του, και αργότερα, για να επιβεβαιωθεί η καλή του σχέση και το πόσο κατατρεγμένος ήτανε, ο ίδιος ο Αλή Πασάς φρόντισε να του βρει μια καλή νύφη? Τι σοϊ υπόδουλος ήταν ο Παπαφλέσσας από τη στιγμή που χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης από τον ίδιο τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον οποίο γνωρίζουμε το τι σχέσεις είχε με τον ίδιο τον Σουλτάνο? Επίσης γνωρίζουμε την οικονομική ισχύ της Εκκλησίας, ειδικά την εποχή εκείνη. Του Παπαφλέσσα δεν του έλειπε τίποτα. Πώς ακριβώς ήταν υπόδουλη η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα όταν ήταν κόρη Ιδραίου Πλοιάρχου, όπου η Ίδρα ήταν υπό ημιαυτόνομο καθεστώς, και μετά το χαμό του δεύτερου συζύγου της η περιουσία που της ανήκε ήταν αμύθιτη και οι γνωριμίες της ήταν τόσο υψηλές, ώστε όταν οι Οθωμανοί επιχείρησαν να κατάσχουν την περιουσία της, επειδή τα πλοία του συζύγου της μετήχαν υπό ρωσική σημαία στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1806, μεσολάβησε ο ίδιος ο Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Στρογκάνοφ και η ίδια η μητέρα του Σουλτάνου, Βαλιντέ. Όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου, δεν λέγεσαι και κατατρεγμένος. Θα μπορούσα να συνεχίσω για ώρα να απαριθμώ παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά θα πω έτσι γενικά για να γίνω αντιληπτός, ότι δεν μπορεί να λέγεσαι κατατρεγμένος και υπόδουλος όταν έχεις στα χέρια σου όπλα και πολεμάς τον κατακτητή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί φρόντισαν να μας πείσουν ότι επειδή δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν είχαν τίποτα άλλο να χάσουν, επειδή διψούσαν για ελευθερία, γι' αυτό το λόγο επαναστάτησαν οι Έλληνες. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι πρωταγωνιστές που ξεσήκωσαν το έθνος ήταν ήδη ελεύθεροι και πολεμούσαν από πολύ πριν την Επανάσταση. Επίσης, είχαν και πλούτο στα χέρια τους και ελευθερία κινήσεων, καθώς μετακινούνταν ελεύθερα όχι μόνο μέσα στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε ξένες χώρες. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η Επανάσταση ξεκίνησε από ελεύθερους Έλληνες και όχι από κατατρεγμένους υπόδουλους. Άλλωστε, οι περισσότεροι που υποχρεώθηκαν να ακολουθήσουν την Επανάσταση, με την πρώτη ευκαιρία ξαναδήλωσαν υποταγή στο Σουλτάνο, και αν δεν ήταν ο Κολοκοτρώνης να λάβει ακραία μέτρα, οι υπόδουλοι θα ξαναγινόντουσαν υπόδουλοι. Ο λόγος λοιπόν που οι προτεργάτες της Επανάστασης ξεκίνησαν τον αγώνα
για την απελευθέρωση, δεν ήταν ούτε για την δική τους απελευθέρωση, ούτε για την δική τους βόλεψη. Ήταν για την απελευθέρωση του έθνους και της πατρίδος.